λέει ο σαφός λαός μας. Για πες τη μισέ μου. Σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. Άρα σήμερα εμείς θα κάνουμε προκοπή, αν δεν έχουμε μέσα. Ένα Γιάννη. Και τι Γιάννη, έτσι. Τι Γιάννη. Έτσι δεν λένε. Καλώς τον αφήνω. Βέβαια, εγώ Γιάννη δεν είχα ποτέ στην οικογένεια. Δεν ξέρω αν ισχύει όχι. Ούτε συγγενή, ξάδερφο, μπατζανάκι, θείο. Όχι. Μπορεί να είναι και μόνη η Ελληνίδα. Αγόρι. Γι' αυτό προκοπή δεν έχω κάνει, όχι ακόμα. Λοιπόν, έλα να καθίσουμε να τα πούμε. Α, να καθίσουμε εμεί. Ναι, βεβαίω, καθίσουμε. Ευχαριστούμε. Τι γενικό. Έλα από εδώ, στα δεξιά. Τι κάνεις? Τι να κάνω, ταλαιπωριέμαι. Γιατί? Γιατί πρέπει να ταλαιπωριέσαι? Τι να κάνω, βγαίνω έξω τα βράδια εδώ Θεσσαλονίκη, τρώω πάρα πολύ, ταλαιπωρία, σκέτη. Χάλια, Χάλια, ναι. Δεν σ' αρέσει η ζωή εδώ στην πόλη? Χάλια, παιδιά, τώρα να βγαίνεις κάθε μέρα μέχρι 6 το πρωί είναι βασανιστήριο, δεν είναι αυτό. Είναι τη σταγόνα, στο μαρτύριο, δεν είναι. Τριγυρνάς όμως, πολύ μαθαίνω εγώ. Εγώ, πού το μάθεις, ποιος το είπε? Καλά, πουλάκια πολλά, στη Θεσσαλονίκη. Καλά, πουλάκια ένα σκελετό. Πουλάκια και ας λένε. Τρως, αλλά μια χαρά δύνατο σου βλέπω. Ναι, γιατί το συνδυάζω με ποτό, οπότε είναι θέμα. Θα ισορροπήσεις ναι. Εμάς γιατί βάζει κιλάκια σε σένα, δεν βάζει δηλαδή. Δεν ξέρω. Θα με δω τώρα, δεν με έχω δει. Για κάνε ένα πλάνο να με δω. Για κάνε ένα πλάνο στο Γιάννη Τζιμπέλη. Ολόκληρο όμως. Ολόκληρο. Έχουμε. Ωραίο είναι αυτό με τον Γιάννη μόνο του. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά. Λοιπόν, ήρθα χτες το βράδυ και είδα την παράσταση και σου έλεγα μέσα ότι πραγματικά είναι ξεκαρδιστική, είναι καταπληκτική και είναι όλο αυτό που συμβαίνει πάρα πολύ ωραία περνάει προς τα κάτω, προς τον κόσμο. Είναι μια παράσταση με πάρα πολύ γέλιο, πολύ πλάκα. Δηλαδή, στο τέλος είδες γίνεται λες και είναι κλαμπ, ας πούμε. Σηκώνει το κόσμο όρθιο, χειροκροτάει, περνάει πάρα πολύ ευχάριστα. Και περνάμε και εμείς πάρα πολύ ευχάριστα. Υπερβολικά ευχάριστα. Πολλές φορές το χαιρόμαστε παραπάνω και από τον κόσμο. Είχες κάποιον ενδιασμό ώστε να αποφασίσεις, σε τρόμαξε λιγάκι έτσι που έπρεπε να χορέψεις, να ξεντηθείς. Όχι, εντάξει, δεν κάνουμε και το Dancing with the Stars, ας πούμε. Εντάξει, κάποια βήματα είναι που αν και φαίνονται πολύ απλά, δεν ήταν και τόσο. Δηλαδή, κάναμε αρκετό καιρό πρόβα με το Θανάση και την Ελπίδα για να μπορέσουμε να βγάλουμε, ας πούμε, το σύνολο. Και η πλάκα έχει που στην αρχή λέγαμε ότι πρέπει να το κάνουμε όσο πιο τέλεια γίνεται, για να μπορέσουμε μετά να το χαλάσουμε, να φαίνεται λίγο πιο χαλασμένο. Που χαλασμένο ξεκίνησε, χαλασμένο τελείωσε, έτσι κι αλλιώς. Να σου πω κάτι, νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει πράγματα για σένα και για τη ζωή σου. Νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει παραπάνω από όσα θα έπρεπε κιόλας να ξέρει. Από όσα θα έπρεπε. Ναι. Γιατί το λες αυτό? Γιατί το λέω αυτό, γιατί έτσι είναι. Γιατί έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα εμείς. Για να δούμε τώρα. Τα ξέρουμε όλα ή δεν τα ξέρουμε? Θα μας πεις μετά. Για πάμε να δούμε. Είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους και εγωιτευτικούς ηθοποιούς της γενιάς του, έχοντας στο βιογραφικό του αρκετές τηλεοπτικές και θεατρικές επιτυχίες. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έκανε γκέλ στον κόσμο από τα πρώτα του κιόλας βήματα στην τηλεόραση κι ας ήταν ακόμη πιτσιρικάς. Τον είδαμε να υποδίεται το γιο της Χρύσας Ρόπα στην τηλεοπτική σειρά «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή». Δεν το πιστεύω. Πάλι χωμένος εκεί μέσα. Αλλά εγώ δίνω να του κάνω σεξ. Τι ακριβώς κάνεις, πουλάκι μου? Σεξ κάνει. Προφυλακτικό έβαλες, αγάπη μου, ή θα τρέχουμε? Μη γίνεσαι Γιαννόπουλος, ρε Αλέξο. Σου έχω πει εδώ μέσα, δεν βρίζουμε. Κλείστε τώρα, γιατί έχω να πω δύο κουβέντες. Να κάνω σεξ το ημίτης. Αργότερα τον είδαμε σε ταινίες όπως «Το Οξυγόνο», «Λούφα και Παραλλαγή», «Μόλις χώρισα», σε σίριαλ του Μανούσου Μανουσάκη, στην Πολυκατοικία με πολύ μεγάλη επιτυχία, σε έκτακτες εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές, αλλά και ως τραγουδιστή στο πλευρό της Αποστολίας Ζώη. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ενηλικιώθηκε μπροστά στα μάτια των τηλεθεατών, διατηρώντας ένα καθαρό πρόσωπο. Λέει αυτά που σκέφτεται. Δεν είναι σνόμπ, δεν το παίζει μάγκας, αλλά ούτε απασχολεί τα φώτα με ίντρικες και τσακωμούς. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είναι αγαπημένο παιδί των δημοσιογράφων, αφού ακόμη και αν ασχοληθούν με την προσωπική του ζωή, το κάνουν πάντα με διακριτικότητα και σεβασμό. Είναι συμπαθής ανάμεσα στους συναδέλφους του, δημοφιλής σε θεατρόφιλους και κυρίως τηλεθεατές. Γεννήθηκε στη Ζηρίχη στα τέλη Ιουλίου του 81. Μαζί με την οικογένειά του μετακόμισε στο Μεσολόγγι και όταν οι γονείς του αποφάσισαν να ακολουθήσουν στη ζωή τους χωριστούς δρόμους, έζησε με τη μητέρα του στην Πάτρα και συγκεκριμένα στα Ζαρουχλέικα. Έζησε δύσκολα παιδικά χρόνια από οικονομικής άποψης, αλλά ευτυχισμένη και έντονη εφηβεία. Η μητέρα του δούλευε ως υπάλληλος. Τα χρήματα που έπαιρνε ήταν πολύ λίγα και το χαρτζιλίκι για το μικρό Γιάννη ήταν ελάχιστο. Κάτι που δεν του επέτρεπε να κάνει και πολλά. Ο Γιάννης παραμένει ακόμη και τώρα ένα από τα αγαπημένα παιδιά της Πάτρας και ας μην την επισκέπτεται συχνά. Που τον έχανες, που τον έβρισκες ή τα πάντα καβάλα σε ένα μηχανάκι με φίλους, κάνοντας εξορμήσεις στα βουνά και στα στενά της πόλης και ας μην είχε δίπλωμα.
αποφάσισε να φύγει από την Πάτρα γιατί ήταν η εποχή που όλοι οι φίλοι του έκαναν τα μηχανογραφικά τους για σπουδές. Και επειδή δεν του άρεσε καθόλου η ιδέα να μείνει μόνος του εκεί, αποφάσισε να μετακομίσει στην Αθήνα. Και έτσι γράφεται σε μια δραματική σχολή, παρόλο που δεν ήταν το όνειρό του. Τα πρώτα χρόνια που ήταν στη σχολή, τα έξοδά του τα κάλυπτε η μητέρα του. Τα έφερνα βόλτα δύσκολα. Υπήρχαν ημέρες που δεν είχα χρήματα ούτε για τσιγάρα και που αρνιόμουν να βγω έξω γιατί δεν είχα λεφτά να βάλω βενζίνη στο μηχανάκι. Ούτε καν να πάρω εισιτήριο για το λεωφορείο, εξομολογεί το ίδιο σε συνέντευξή του. Οι οικονομικές δυσκολίες που πέρασε δεν τον έκαναν να το βάλει κάτω, αφού με το πείσμα του και το ταλέντο του κατάφερε πλέον να ζει μια ζωή όπως ο ίδιος την έχει ονειρευτεί. Ενώ το μεγαλύτερο μάθημα που έχει πάρει στη ζωή του ήταν από τον πρόσφατο χαμό του πατέρα του. Ο έρωτάς του με την επίσης ηθοποιό Βάσο Λασκαράκη δεν ήταν κεραυνοβόλος όπως δηλώνουν οι ίδιοι. Γνωρίστηκαν όταν και οι δύο έπαιζαν στη σειρά του Μέγκα η Πολυκατοικία και υποδίονταν ένα ερωτευμένο ζευγάρι. Σχεδόν μετά από ένα χρόνο καθημερινής τριβής, οι δυο τους κατάλαβαν ότι ταιριάζουν πολύ και από τότε είναι αχώριστοι. Και όπως μάθαμε πρόσφατα, περιμένουν και το πρώτο τους παιδάκι. Το ξέρουμε όσα θα έπρεπε ή ξέρουμε και παραπάνω. Όχι, μια χαρά. Τα ξέρετε όλα. Απορώ γιατί με φωνάξατε, αφού τα είπατε όλα. Εγώ την έχω θέσει. Να μα επιβεβαιώσει, θέλαμε. Να σου πω κάτι. Από πού να αρχίσω, νιώθω πιο ευάλωτος από ποτέ. Να σου πω. Το Σύριο. Δεν σου αρέσουν οι δημοσιότητα γενικά όλα αυτά που. Δεν είναι μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Είναι μέσα σε αυτό που κάνω. Ξέρεις γιατί στο λέω, γιατί μερικοί αντιδρούν πολύ άσχημα όταν τα βλέπουν και όταν ο κόσμος μαθαίνει πράγματα για αυτούς ή την παπαράτσι. Γιατί δεν με κάνει φωτογραφίε από τα μπουζούκια που είσαι. Αυτό το βίντεο που κάνατε τώρα δεν μπορώ παρά να εκτιμήσω τον κόπο αυτών που το κάνανε. Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σοφία μας. Γι' αυτό δεν ήρθα στο θέατρο που έκανα το βίντεο σου, να ξέρεις. Και σου λέει εκεί πάρα πολύ. Θα είμαστε πόσο καιρό εδώ. Καταλαβαίνεις. Δεν ήταν κάτι προσβλητικό, δεν ήταν κάτι που να θίξει κάποιον. Τώρα, αν ο άλλος έχει ένα πρόβλημα εγκεφαλικό ή ανασφάλεια, εντάξει, αυτό είναι αλλήλου παπά Ευαγγελίου, έτσι κι αλλιώς. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Πάντως, όταν σε γνωρίσαμε τηλεοπτικά μέχρι και σήμερα, έχεις κρατήσει μια σταθερή πορεία και ένα σταθερό προφίλ. Πού νομίζω ότι οφείλεται αυτό, ήταν επιλογή σου ή νομίζω ότι ήρθανε και λίγο συγκυριακά τα πράγματα, λίγο τυχερά. Νομίζω ότι είναι ένα χαρακτήρα αυτό. Τώρα δεν συγκυριακά. Τα πράγματα που συνέβησαν ήταν αλυσίδωτα. Η μία δουλειά έφερε την άλλη. Εγώ αυτό κοιτούσα. Πάντα να δουλεύω. Αυτό με απασχόλησε δηλαδή και με απασχολεί. Φαντάζομαι όλους τους συναδέλφους σου. Ναι, μιλάω για μένα. Δεν ξέρω το σκεπτικό των άλλων. Δηλαδή, εγώ πάντα ήθελα η όποια προβολή μου να είναι μέσα από κάποια δουλειά που κάνω. Πάντως δεν έχεις δηλαδή, μείνει. Αν τώρα δεν ήμουν με την παράσταση στη Θεσσαλονίκη, δεν θα ερχόμουν στην Ελλάδα. Το έχουμε καταλάβει αυτό, να ξέρεις. Ουσιαστικά ήρθα για να σπρώξω την παράσταση διαφημιστικά. Αυτή είναι η δουλειά μου, το γράφει και το συμβόλαιό μου μέσα, έτσι κι αλλιώς. Και παράλληλα με αυτό, φυσικά και θα περάσουμε ωραία και δεν με έφεραν με το μαστίγιο εδώ. Πάντως δεν έχεις μείνει ποτέ χρονικό διάστημα εκτός δουλειάς, από όσο ξέρω. Δηλαδή, συνέχεια σε βλέπουμε να κάνεις κάτι. Από το 99 μέχρι τώρα έχω κάθε χρόνο δουλειά, είτε σύριαλ, είτε θέατρο, είτε κινηματογράφο. Δεν έχω σταματήσει ποτέ. Δόξα τω Θεώ δηλαδή. Θεωρείς ότι είσαι αγαπημένο παιδί στους τηλεθεατές ή και στους ανθρώπους του χώρου σου? Νιώθω αρκετή αγάπη και συμπαράσταση από τον κόσμο, δόξα τω Θεώ. Τα σχολεία είναι πάρα πολύ καλά και από όλες τις ηλικίες κιόλας και χαίρομαι. Και ουσιαστικά ο κόσμος είναι αυτός που σε συντηρεί και σε διατηρεί, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή το να κάνεις ένα μπάμ και να κάνεις μια δουλειά, ένα σύριαλ, ένα θεατρικό, μπορείς να το κάνεις εύκολα, δεν είναι δύσκολο. Το να κρατηθείς, να έχεις διάρκεια είναι το δύσκολο. Λεφτά οικονομικά είσαι καλύτερα δηλαδή τώρα, γιατί δηλαδή στα παιδικά σου χρόνια ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα έχεις βγάλει λεφτά, έχεις κάνει κομπόδεμα. Τη στιγμή που ξεκίνησα να δουλεύω και μετά, ναι, ειδικά μετά τα 2-3 πρώτα χρόνια που ξεκίνησα να παίρνω καλύτερα χρήματα, ναι. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι είμαι εξασφαλισμένος οικονομικά μέχρι να πεθάνω, αλλά τουλάχιστον έχω κάνει και τις πολυτέλειο-σπατάλες μου, ας πούμε, και κάνω αυτό που γουστάρω, περνάω καλά. Χωρίς να σκέφτομαι ότι δεν θα έχω να πληρώσω αύριο, ας πούμε, μια δόση. Καταλαβαίνεις. Αλλά ως εκεί, αν είναι πολύ δύσκολο να βρεις ηθοποιό και πλούσιο ταυτόχρονα στην Ελλάδα. Καλά, ναι. Εντάξει. Είναι λίγο κομματάκι δύσκολο. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν βγάλει πάρα πολλά λεφτά, αλλά είναι και αναλόγως στη διαχείριση που κάνει ο καθένας. Ξεκινάς τώρα και την οικογένειά σου, έχει ξεκινήσει ήδη δηλαδή. Σε αγχώνει καθόλου όλο αυτό που έχει να κάνει με τη δουλειά σου και το μέλλον της οικογένειάς σου, το πώς θα έρθουν τα πράγματα. Το θα τα βρείτε λίγο εύκολα, λίγο δύσκολα, το σκέφτεσαι? Το λίγο εύκολο, λίγο δύσκολο είναι σχετικό. Ακόμα δεν ξέρει η Ελλάδα, κανένας δεν ξέρει αν έχουμε φτάσει στα πιο δύσκολα ή όχι. Δεν ξέρουμε αν έχουμε φτάσει πάτο ή υπάρχει και πιο πάτος από τον πάτο που έχουμε πέσει έτσι κι αλλιώς. Εσείς από τους ανθρώπους
όμως που αγχώνονται ή γενικά αισιοδοξείς και λες τα πάντα πράγματα. Από φύση μου ήμουν, είμαι και θα είμαι υπεραισιόδοξος. Βλέπω μισογεμάτο το ποτήρι και μισοάδιο, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω θα καλυτερεύσουν τα πράγματα. Απλά εγώ αυτό παρακαλώ είναι να μάθουμε επιτέλους ποιο είναι το τέρμα. Γιατί αν δεν φτάσεις στο τέρμα, δεν μπορείς να αναπτυχθείς πάλι. Αν ξέρεις που είναι το τέρμα, μπορείς να επενδύσεις. Αν δεν ξέρεις και φοβάσαι, δεν μπορείς να επενδύσεις γιατί φοβάσαι την πτώση γι' αυτό. Τώρα που θα έρθει ένα νέο μέλος στην οικογένεια. Στην οικογένεια, εννοώ ότι. Θες να μιλήσουμε ή όχι, σε βλέπω λίγο φοβωμένο. Είναι τόσο πρώιμο πράγμα αυτή τη στιγμή για να μιλήσω γι' αυτό που. Γιατί σε βλέπω λίγο. Όταν θα με το καλό γεννηθεί, πάμε να τα ξαναπούμε. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Πάντως να ξέρεις, γιατί είστε πολύ ταιριαστοί, πολύ ερωτευμένοι φαίνεστε. Οπότε σας ευχόμαστε εμείς τα καλύτερα. Γενικά είσαι λίγο πιο όριμος από την ηλικία σου. Πόσο με κάνει. Καλά το 81, δεν είσαι 91, 2001, 3011. Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω πως να είσαι λίγο πιο σοβαρός, πιο συνειδητοποιημένος. Γενικά, δεν σου λέω μόνο τώρα που σε γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που σε έχω απέναντί μου. Ήσουν πάντα έτσι. Ναι, όσο με θυμάμαι. Ναι. Σοβαρός. Ναι. Ξέρω εγώ. Είναι χαρακτηρισμοί που τους προσάπτουν οι άλλοι. Δεν μπορεί να το πεις για τον εαυτό σου αν είμαι σοβαρός ή όχι. Δηλαδή, είμαι αρκετά γελίο άτομο από φύση μου, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, αναλόγως σε ποιο τομέα. Λες, δηλαδή, στη δουλειά μου, ναι, είμαι σοβαρός. Δηλαδή, η εικόνα που έχει ο κόσμος, ο πολύς κόσμος για σένα, είναι ενός παιδιού που παρά το νεαρό της ηλικίας του είναι πιο συνειδητοποιημένος και πιο όριμος από άλλα άτομα που βλέπουμε και πιο εσωστρεφής. Ναι, δεν είναι κάτι που θέλω να το περάσω. Αυτό που φαίνεται προφανώς αυτό πρέπει να είναι. Δηλαδή. Είσαι η ψυχή της παρέας, δηλαδή όταν είσαι με τους φίλους, όταν είσαι έξω. Πάντα το ήθελα, το έχω αυτό το χουί. Δεν ξέρω, επειδή είμαι και λιοντάρι, δεν ξέρω, γι' αυτό μου λένε συνήθως λόγω ζωδίου. Λιοντάρι, τώρα έχουμε πάνω εδώ. Αλλά πάντα ήμουνα δηλαδή να είμαι πρώτος 15 μελούς στο λύκειο, στο γυμνάσιο, σε αυτά, στα κοινά γενικότερα. Υπήρχε ένα θέμα με αυτό. Ναι. Και πάντα χωνόσουνα, δηλαδή παντού. Επειδή διάβασα για σένα, έγραφες ότι εγώ χωνόμουν στους τσακωμούς, παρόλο που τις έτρωγα, εγώ εκεί έμπαινα. Εντάξει, ναι, όταν ειδικά πειράζουν κάποιο φίλο σου, ναι, μπαίνεις. Δηλαδή για μένα δεν θα μπαίνα, δύσκολα θα μπαίνα για μένα. Δηλαδή θα κάνεις τα πάντα και για τη Βάσο θα μπορούσε να μπει. Όχι, την Βάσο να αφήνει να τη σαπίζει στο φίλο. Καλά σου λύνεις η Σοφία. Ρε παιδιά, όχι, δεν το εννοούσα έτσι. Εννοούσα μέχρι πού μπορεί να φτάσει όχι, για τη Βάσο, ρε παιδιά. Ήθελα να το κουμπώσει για να πει κάτι για τη Βάσο και λέει ας το χώσω εκεί πέρα. Όχι, όχι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Χτες με είπαν ηλίθεια. Άμα με ξαναπούν άλλη μια φορά ηλίθεια, θα φύγω να ξέρετε. Χτες είχαμε καλεσμένο τον Κώστα Αποστολάκη. Κύριο Αποστολάκη, της έκανα μια ερώτηση για τις πάνες. Αν έχει αλλάξει πάνες ποτέ. Και μου λέει, αυτές είναι ηλίθιες ερωτήσεις που μου κάνετε στις γυναίκες. Και βγάλαν όλοι ότι με επιλύθηκε. Θέλω να τις φέρεις λίγο καλύτερα του κοριτσιού μου, γιατί έχει λίγο τα ψυχολογικά σου χθες. Δεν ξέρω, Κώστας είναι φίλος, κάθε μέρα παραμέρα βγαίνουμε για ρακό με λαπαρέα, οπότε δεν μπορώ να... Α, βγαίνεις και για ποτό. Έχεις την ίδια άποψη. Ναι, θα το μαλώσεις και γι' αυτό θα φύγει. Τι εννοείς, να μην βγω για ποτό. Αντί να στηρίξουμε, ας πούμε, την οικονομία της Θεσσαλονίκης, ήρθαμε να πάρουμε λεφτά από τα εισιτήρια, να μην δώσουμε κιόλας. Να σου πω, έχεις φίλους από την παιδική σου ηλικία, έχεις φίλους που τους έχεις πάρα πολλά χρόνια. Να σου πω κάτι. Μη φωνάζεις εμένα όμως. Εγώ το πετάω στη βάση και εσύ το πετάς στο θέατρο, άρα σαν και εμένα είσαι κι εσύ. Ναι, τα ίδια χάλια είμαστε. Μπράβο, εντάξει, εννοηθήκαμε τώρα. Τα πετάξατε. Ναι. Ωραία. Για πες. Οι φίλοι μου περισσότεροι, η πλήστη είναι από παιδική ηλικία. Είσαι άνθρωπος ο οποίος τους έχεις πάρα πολύ ψηλά στη ζωή σου σαν προτεραιότητα. Δηλαδή, τρέχεις να τους πεις ένα πρόβλημά σου, παίρνεις ναι, συμβουλές. Ναι, τους. Βέβαια είμαι και λίγο γαϊδούρη, επειδή βαριέμαι που ζω πολλές φορές. Δηλαδή, έτσι. Τι να σου πω, έχω φίλους που μπορώ να πάρεις ένα τηλέφωνο να πας ώρα και στιγμή να πεις είναι 2 η ώρα. Πάμε για πότε, θα σου πούνε ναι. Και εγώ είμαι από τα άτομα που μπορεί να πάρει τηλέφωνο, πάμε για πότε, βαριέμαι, πέφτω για ύπνο. Είναι αυτή η διαφορά. Όχι, δεν τους αγαπάω σαν φίλους πάρα πολύ. Δεν το συζητάω και θα το στηρίζω με νύχια και με δόντια. Αλλά είναι έτσι ο χαρακτήρας του καθενός. Κάποιος άλλος είναι πιο πρόθυμος, κάποιος άλλος είναι λίγο πιο. Οι περισσότεροι μου φίλοι είναι από το σχολείο και από παρέες που δημιουργήθηκαν εκτός δουλειάς. Βέβαια και λόγω συντεχνίας, λόγω επαγγέλματος, κάνεις παρέα με κάποια άτομα, αλλά για ένα χρονικό διάστημα, γιατί μετά εκ των πραγμάτων τα ωράρια διαφέρουν. Οπότε δεν είναι εύκολο να βρεις κοινό χρόνο. Στη δουλειά σου, τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο? Νομίζω το σημαντικότερο είναι ότι αλλάζεις συνέχεια περιβάλλον και συνεργάτες. Και συνεργάτες. Ναι. Το ότι μπαίνεις σε ένα διαφορετικό ρόλο και ότι πρέπει να ανακαλύψεις πράγματα για τον εαυτό σου. Και αυτό. Τώρα αυτό που λες είναι πάρα πολύ φιλοσοφημένο και εγώ με αυτά δεν τα πάω καλά. Δηλαδή το να ανακαλύψω πράγματα για τον εαυτό μου μέσα από το. Όχι. Εγώ βλέπω τα πιο επιφανειακά πράγματα αυτή τη στιγμή. Ότι μ' αρέσει που είμαι με άτομα, περνάω καλά, κάνω ένα ουσιαστικά χόμπι για το οποίο πληρώνομαι γι' αυτό. Είναι μια παιδική χαρά.
και το κέφι μου και το γέλιο μου το βγάζω κάπου και αμείβω με το λόγιο. Περνάς όλες τις συνεργασίες καλά, γιατί είναι δύσκολο. Δηλαδή, προς το παρόν δεν έχω πρόβλημα με συνεργάτες, τουλάχιστον ηθοποιούς. Δεν είχα κανένα θέμα, ούτε με σκηνοθέτηση είχα θέμα. Με βοηθούς συνήθως είχα θέμα. Γιατί οι βοηθοί έχουν δυστυχώς το πιο σημαντικό και άχαρο ρόλο σε ένα συνεργείο. Να οργανώσουν όλο το πράγμα, να στήσουν τη δουλειά, να βγάλουν το πρόγραμμα, τις ώρες. Να γίνουν και κακοί λίγο ενδεχομένως ορισμένες φορές. Δηλαδή το να τσακωθείς με το σκηνοθέτη σου είναι λίγο... δεν είναι κομψό. Γιατί είναι η συνέχεια της δουλειάς. Είμαι κάποιο συνάδελφο. Να σε ρωτήσω κάτι. Ομοιότητες με το Λευτέρη έχεις, έχει υπάρξει στιγμή στη ζωή σου. Ο Λευτέρης είναι ο ρόλος που είσαι στο θέατρο. Μην ψάχνεις να βρεις τώρα κάποιον άλλο Λευτέρη. Ο Λευτέρης λοιπόν είναι ο ρόλος που υποδίεσαι τώρα στην παράσταση Άντρες Ετοίμοι για Όλα, και για όσους δεν το έχουν δει, αν και δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνάψει ερωτικό δεσμό με τη γυναίκα φίλου του. Ναι. Έχει υπάρξει τέτοια περίοδο στη ζωή σου? Όχι. Εγώ πάντα το έχω αυτό σαν αρχή. Δεν ξέρω, πες το πουριτανισμό, πες το λαδάρα, δεν ξέρω πώς. Γυναίκες, κοπέλες, φίλων μου πάντα ήταν μακριά. Διαγραφή. Σαν είδος, ας πούμε. Σου έχει τύχει όμως. Όχι, σαν φίλη να πεις ένα καφέ, να πεις ένα γεια, οκ. Okay. Αλλά όπως και σπάνια είχα τηλέφωνα από κοπέλες φίλων μου. Mm. Σου έχει τύχει όμως η κοπέλα του φίλου σου να εκδηλώσει πρώτη ενδιαφέρον για σένα και να πρέπει να το διαχειριστείς με κάποιο τρόπο? Μου έχει τύχει να πάω να μιλήσω σε μια κοπέλα για ένα φίλο μου. Και να θέλεις ένα. Ναι, αυτό που είναι πολύ άβολο. Τι έκανες? Τίποτα, τι να κάνω. Άντρες έχουν φλερτάρει? Κατά καιρούς ναι, εννοείται. Και πώς αντέδρασε εκεί, γιατί είναι λίγο... Πώς αντέδρασε? Τους φλερτάρει και όχι, ρε παιδί μου. Πολύ απλά δεν ενέδωσα. Καλά, ναι, δεν είπα αν ενέδωσε όχι, ρε παιδί μου, αλλά πώς απομακρύθηκες? Φορούσα κάτι αθλητικά φοβερά. Ήταν καινούρια. Ήταν για τρέξιμο. Και άρχισα να τρέχω πανικόβιδος και τέτοια. Πώς απομακρύνθηκα? Δεν μιλάω άλλο σήμερα. Όπως όταν θα στην πέσει μια γυναίκα και δεν γουστάρεις, θα απομακρύνεις. Έτσι απομακρύνεσαι και από έναν άντρα θα στην πέσει και φυσικά δεν γουστάρεις, εγώ τουλάχιστον. Γιάννη, πιστεύεις ότι γενικά η εμφάνισή σου σε βοήθησε στην καριέρα σου? Η όποια εμφάνιση είναι σίγουρα ένα διαβατήριο, αλλά τη βίζα δεν τη θεωρείς με την εμφάνιση. Πρέπει να δώσει και αποτέλεσμα. Δεν γίνεται τόσο απλά. Δηλαδή, με την εμφάνιση μπορεί να κάνεις ένα σύριαλ, μια εκπομπή, μια ταινία, αλλά μετά πρέπει να έχεις να δώσεις κάτι παραπάνω από αυτό. Σε σένα χρειάστηκε καιρός για να αποδείξεις ότι έχεις να δώσεις κάτι παραπάνω από αυτό? Γιατί όταν πρωτοεμφανίστηκες, φαντάζομαι στο λέγανε όλοι και το ξέρεις και εσύ. Ας μην γελιόμαστε, είναι οφθαλμοφανές. Ότι είσαι ένα πάρα πολύ ωραίο παιδί και φαντάζομαι όταν έκανες την εμφάνισή σου τηλεοπτικά, είχες τα κορίτσια, όπως το λέγανε αυτό, είχες θαυμάστρες πάρα πολλές και όλο αυτό το που συνεπάγεται. Ξεκίνησα πολύ μικρός και δεν μπορώ να πω ότι ξεκίνησα, ας πούμε, ο γυμνασμένος, ο τέτοιο, ας πούμε, να πω ότι ήμουν ζεν πρεμιέ στο ξεκίνημα όταν ξεκινάς. Ναι, αλλά ήσουν ένα πολύ ωραίο παιδί. Εντάξει, αυτό ήταν θετικό μέχρι που. Σκέψε, η πρώτη μου δουλειά ήταν ότι ψυχή θα παραδώσει μόλι που κόπηκε στα 5 επεισόδια. Θα μπορούσα μετά από αυτό να μην κάνω κάτι άλλο. Μετά προέκυψε άλλη δουλειά. Μετά η μία έφερε την άλλη. Οπότε σε κάθε συνεργασία, δεν ξέρω γιατί με επέλεγαν κάθε σκηνοθέτης για να δουλέψω. Μπορεί σε κάποιον να του άρεσε το πρόσωπό μου, στον άλλο πώς τα λέω, το ύψος μου, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Αλλά με κάθε έναν δούλεψα και 2 και 3 φορές. Οπότε κάτι καλό βρίσκανε σε μένα. Δεν έκατσα ποτέ να αναλύσω το τι βρήκανε καλό σε μένα ή όχι. Αυτό που ήθελα να εξελίσσουμε κάθε φορά όλο και περισσότερο. Νομίζω ότι αυτό το νιώθω κι εγώ έτσι κι αλλιώς από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα και τώρα μετά από 12 χρόνια, ότι έχω αλλάξει εντελώς και παίξιμο και αντίληψη και σκέψη πάνω στο αντικείμενο. Mm. Πάντως είδαμε πριν που βλέπαμε στο σύριαλ με την Αλίκη, το βίντεο, ναι, στο σύριαλ με την Αλίκη είπες ότι δεν το έχεις δει ποτέ. Δεν το είδα, όχι. Δεν το είδα. Γιατί ήταν, επειδή τότε κάτι είχε γίνει και είχαν συμπυκνώσει τα τελευταία επεισόδια. Ναι. Ενώ όταν παίξω τα 6 τελευταία επεισόδια έγινε ένα. Και ήταν μία προβολή, κατάλαβες. Μία προβολή. Και έπαιξε Μάιο. Γενικά δηλαδή τον εαυτό σου τον βλέπει στα σύριαλ, σε περισσότερες φορές, ναι. Παρακολουθείς, βλέπει τα λάθη σου. Από εκεί. Κοίτα, πάντα υπάρχει ο μαζοχισμός, πάντα υπάρχει που. Φυσικά και δεν κάνω λάθη. Συγγνώμη για την ηλίθια ερώτηση. Για όνομα δηλαδή. Αμά σήμερα, βρε Σοφία μου, δηλαδή. Διαβάστε την λίγο. Κάθε φορά που θα δω είτε ταινία είτε σύριαλ, πάντα θα πω ότι αν το ξανά έκανα θα το έκανα καλύτερα. Πάντα είναι δεδομένο αυτό. Έτσι κι αλλιώς.
Με τη Βάσο λέτε πώ βλέπετε μαζί. Πού κοιτά. Όχι, νόμιζα κάποιο με φώναξε. Νομίζω ότι ήρθε. Για κάποιε φορέ. Θε να φύγει. Με τη Βάσο συζητάτε για τι δουλειέ που κάνετε, τα βάζετε κάτω στο τραπέζι. Έχει προσέξει ότι κάθε φορά που λέτε το όνομα Βάσο ανεβάζετε λίγο το όνομα. Με τη Βάσο! Είναι πιο. Είναι το Β. Ναι, είναι το Β. Βγαίνει ψηλά. Μάλιστα. Τι είπε για τη Βάσο. Με τη Βάσο λοιπόν. Συζητάτε λίγο, βλέπετε τι δουλειέ που κάνετε μαζί όταν παίζατε μαζί, βλέπατε επεισόδια και κουβεντιάζατε λίγο στο σπίτι. Πρόβε μαζί. Ναι, ρε, είναι λογικό αυτό. Όταν είσαι στον ίδιο χώρο εργασίας, δεν θα μιλήσει και στο σπίτι μετά για το τι συνέβη σήμερα στο κίνημα. Το πάτε στο σπίτι, γιατί υπάρχουν και άλλοι που λένε ναι. Ότι ό,τι κάνουμε στη δουλειά δεν το πάμε στο σπίτι για να μην έχουμε θέματα. Έλα, μωρό τώρα, είναι δυνατόν. Δεν θα κάτσουμε τον νόμο, τι θα πει. Τι έγινε, ωραία τα αστέρια σήμερα, πώς πέρασε τη δουλειά, μια χαρά εσύ, πώς πέρασε και θα είσαι μαζί 8 ώρες. Δεν είσαι ρομαντικός, δηλαδή, δεν μιλάς για αστέρια. Τι. Για να φύγει ο καλεσμένος, δεν ξέρετε. Και δεν είναι και, Γιώγα, και προβάλλεται και εκπομπή απόγευμα, δεν είναι μετά τις 12 να πω. Αλλά για αστέρια σου μίλησα, δεν σου είπα γιατί. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, ναι. Πώς, αλίμονο. Δηλαδή. Κατάλαβα, δεν είσαι ρομαντικός. Πάρα πολύ. Έλα, πες αλήθεια τώρα. Κλαίω, κλαίω. Τι είναι ανάγκη να κλάψει για να είσαι ρομαντικός. Μπορεί να τη πας ένα τριφέρι. Δεν είναι αυτή να κλάψει πρέπει για να είσαι ρομαντικός, η κοπέλα. Κάθε πανσέλινο δεν μπορώ, ανταριάζομαι. Και εμείς ανταριαζόμαστε. Δηλαδή είμαι ικανός να πάω στο Σαντορίνη μόνο και μόνο εδώ το Ηλιοβασίλεμα και να φύγω. Πολύ γλυκό είναι αυτό. Μόνο σου. Ε? Μόνο σου. Εννοείται. Να ξενυχτήσω με το κελάι της με ένα σκότσιφα. Είναι πολλά πράγματα που μπορώ να κάνω. Όντως, ε. Ποιο είναι το πιο ρομαντικό πράγμα που έχεις κάνει εκτός από τη Σαντορίνη. Δεν σου είπα που πήγες στη Σαντορίνη. Υπάρχει πιο ρομαντικό από αυτό. Είχα πάει σε ένα πατσατζίδικο την άλλη φορά. Φοβερό. Ήταν μέσα στο ρομαντισμό. Να σου πω κάτι, ποιες είναι οι ερωτήσεις που σε αρέσουν να κάνεις από τις ενοχλούν και δεν σου αρέσει να σου κάνουν. Ποιες? Πες να μην κάνουμε, να κάνουμε για τη βάση σίγουρα. Όχι, δεν είναι θέμα ποιο. Εσύ θα κάνεις όποια ερώτηση θες. Το πώς εμένα με αφορά η απάντησή μου, δεν με αφορά η ερώτησή σου. Εσύ ρώτα ό,τι μπορείς να ρωτήσεις αυτή την ώρα που προβάλλεται η εκπομπή του. Να σου πω κάτι, υπάρχει όμως ένα θέμα. Ναι, μην φωνάζεις όμως. Όχι, τώρα θα φωνάξω. Υπάρχει ένα θέμα, είμαι σίγουρη γι' αυτό που αν το ρωτήσω. Περίμενε τώρα. Που αν το ρωτήσω, είμαι σίγουρη θα μου δώσει την απάντηση που περιμένω και νομίζω πως θέλεις να μου απαντήσεις. Όχι. Όχι, προετοιμάσου, συγκεντρώσου τώρα. Πάλι, λίγο σκυτροπιάζεις. Όχι, περιμένω. Θέλω να χαλαρώσεις. Ναι, ναι, ναι. Και να μου πεις λίγο πόσο ωραία περνάτε εκεί στην παράσταση με τους. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Εντάξει. Είναι κάτι πάνω από τις δυνάμεις μου. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η Βάσο. Ναι. Πώς πιστεύει ότι περνάτε στην παράσταση που είσαι. Πες μου λίγο. Για τη Βάσο. Τώρα να μιλάμε γι' αυτό. Η Βάσο τι είπε που έκανες έτσι στριπτίζ. Ναι, έκανες πρόβα στο σπίτι. Ναι, ουσιαστικά στην πρόβα στο θέατρο δεν πήγαινα, γιατί λέω αφού τα ξέρω. Δηλαδή, άραζα σπίτι, ήμουνα στην κουζίνα τα καλύτερα ήταν. Να σου πω κάτι. Είχα και περιορισμένο χώρο. Δινόσουνε και αστυνόμος. Εννοείται, πλάκα. Ναι. Το πήγα και περιοδία μόνος μου. Σε κάποια μαγαζιά για να το τσεκάρω πρώτα να δω κατά πόσο βγαίνουν εύκολα τα ρούχα. Και ερχόταν να σε δει μόνο η Βάσο, είμαι σίγουρη. Εννοείται, από κάτω. Για πες λίγο τώρα εκεί πέρα, πώς είναι, πώς πήρες αυτή την απόφαση και πώς δένετε πάρα πολύ, δεν σαν ομάδα, γνωριζόσασταν όλοι από πριν. Γνωριζόμασταν, ναι, με τους περισσότερους δεν είχαμε δουλέψει με όλους. Ας πούμε τον Κόκλα, τον Ευρυπιώτη δεν είχα δουλέψει και τη Μαρία τη Φιλίππου. Ούτε με την Νίκη Ατωμάν έχω δουλέψει. Με κάποιους, αλλά γνωριζόμασταν όλοι μέσα από διάφορες άλλες δουλειές και τέτοια. Κοίτα, ήταν μια πρόταση ρεπ από Αθανασίου σε κάτι εξαιρετικό. Δεν έχεις και πολλά περιθώρια του να πεις όχι σε αυτό. Είναι μια δουλειά, την είδες και εσύ δηλαδή, που είναι τόσο ευχάριστη που δεν υπήρχε περίπτωση να πω όχι. Καταρχάς συμμετέχει ο κόσμος πραγματικά από την αρχή, δηλαδή μετά τα πρώτα 10 λεπτά της παράστασης μέχρι και το τέλος συμμετέχουν ενεργά. Ναι, ναι, πολύ. Πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το συνέστημα όμως, να ξέρεις ότι... Εντάξει, θα παραιτηθώ μετά από όλα αυτά σήμερα, έτσι. Να ξέρεις και θα το έχεις. Ναι, είναι πολύ καλό. Και η Βάσο, δηλαδή, όταν έρχεται, συμμετέχει ενεργά. Κάνει και αυτή η στριπτής. Ναι, θα πάρει. Μάλιστα. Ωραία, αυτό που γιατί το χάσαμε χτες. Ποιο? Είναι εδώ η Βάσο τώρα. Όχι, δεν είναι γυρίσματα. Γυρίσματα. Ήρθε να σε δει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχε έρθει, ναι, και θα ξανάρθει. Πότε? Θέλω να σου πω και τι πτήση. Νομίζω με η Τζίαν, δεν παίρνω και ορκό. Θα σας πάρω τηλέφωνο να το πείτε στην αυριανή εκπομπή να το πείτε, να το ενημερώσετε. Μας πάρει, μας ξεχάσεις όμως. Είσαι τρελή. Μέχρι πότε θα είστε εδώ πέρα, τι ώρες μπορούμε να έρθουμε να σας δούμε. Λοιπόν, είναι κάθε μέρα εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, Τετάρτη με Κυριακή, Σαββατοκύριακο διπλές. 9 ώρα είναι η παράσταση. Στο Αριστοτέλειο, άντρες έτοιμοι για όλα. Και ελάτε να μας δείτε.
Εντάξει, ευθυνόμαστε. Μην φανταστείτε ότι το ότι ευθυνόμαστε είναι όλο το έργο, όπως το είδες εσύ. Είναι όχι, λίγο, απλά το κερασάκι στην τούρτα που δεν φαίνεται και τίποτα ιδιαίτερο. Μην φανταστείτε. Δηλαδή, εντάξει. Στο καλό. Σβήνουν τα φώτα. Και σε ακούει τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δει την παράσταση. Ναι. Πες μου ένα λόγο, το πιο σημαντικό λόγο που θα πρότεινες σε κάποιον που του αρέσει το θέατρο να έρθει και να σας δει. Εγώ θα το πάω αλλιώς. Εγώ θα πω ότι έστω και ένας όποιος θέλει να έρθει και να δει την παράσταση και μου πει ότι μετά δεν πέρασα καλά. Αν με μισεί κιόλας, δεν θα ξανασχοληθώ με το χώρο καθόλου. Δεν ξαναπαίξω πουθενά. Αλήθεια, λες, είναι πολύ, ναι. Πολύ βαρύ αυτό που λες. Η παράσταση είναι από τις καλύτερες που έχω συμμετάσχει και τη θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό κέντημα γραφής των παιδιών. Δεν γίνεται να μην περάσει καλά σε αυτήν την παράσταση. Δηλαδή, αν είναι να μην περάσει καλά σε αυτήν την παράσταση, νομίζω ότι κάποιο θέμα έχεις, ας πούμε. Κάποιο πρόβλημα έχεις. Έχετε αλλάξει ποτέ κάτι ανάλογα με την αντίδραση του κόσμου πάνω στη σκηνή? Φαντάζομαι εκτός από τα μικρά που μπορεί να σας εννοήσετε και τα ψιλοείδα και εγώ τα με αυτά τα βλέμματα κτλ. Έχει αλλάξει κάτι στη διαδικασία και στην εξέλιξη του έργου ανάλογα με την αντίδραση του κόσμου? Ουσιαστικά ο κόσμος το φτιάχνει το έργο και οποιαδήποτε προσθήκη μπαίνει μέσα. Άσχετα αν διαφωνούν οι συγγραφείς, οποιαδήποτε προσθήκη μπαίνει μέσα είναι τεσταρισμένη βάση του κόσμου. Δηλαδή για να γελάει ο κόσμος και αντιδρά σε κάτι που τον ευνηδιάζει και κάτι που είναι πηγαίο που δημιουργείται εκείνη τη στιγμή. Όταν δημιουργείται εκείνη τη στιγμή και είναι αυθόρμητο, έχει πολύ καλό αντίκτυπο κάτω. Όταν κάτι είναι προετοιμασμένο, πολλές φορές δεν μπορεί να περάσει. Καταλαβαίνετε τι λέω? Ναι, ναι. Σε κάτι δραματικό. Νομίζω θα μπορούσε να τα απεξέλθει σε κάτι δραματικό ή νομίζω ότι είσαι από τους ηθοποιούς που βγάζει πιο πολύ το. Κοίτα, έχω κάνει τη μικρή μας πόλη με το Σταμάτη Φωσκλή που ήταν δραματικό. Το Περιμένοντας τον Κοντό που ξεκίνησε ήταν δραματικό. Την Αττική Οδό, δύο χρόνια. Ποιο νομίζω ότι σου ταιριάζει πιο πολύ εσένα, που νιώθεις εσύ πιο καλά? Δεν είναι θέμα αν μου ταιριάζει όχι. Εγώ περνάω καλύτερα στην κωμωδία. Mm. Δηλαδή, ειδικά με την πρώτη παράσταση, τη δεύτερη που ήταν δραματική, τη μικρή μας πόλη, κάθε βράδυ τελειώνει η παράσταση και ήμουν πάρα πολύ ψυχολογικά χάλια. Δεν είχα βρει και τις άμυνες τότε να μπορώ να ξεκολλάω λίγο την παράσταση. Είχα το mood, τη διάθεση της παράστασης μετά για κανένα δύο ώρα, ας πούμε. Και δεν παίρνουσα και ιδιαίτερα καλά. Τώρα στην κωμωδία τελειώνει, ας πούμε, και είναι ένα πανηγύρι. Είσαι χαλαρός, άνετος, γεμάτος. Ναι. Τι σκέφτεσαι? Είναι και η αντίδραση του κόσμου στην κωμωδία, δηλαδή το γέλιο, είναι πολύ πιο έντονο. Μάλλον εξίσου έντονο με το κλάμα. Αλλά το κλάμα δεν μπορείς να το καταλάβεις τόσο εύκολα. Το βλέπεις, δεν το νιώθεις. Ενώ το χειροκρότημα και το γέλιο το καταλαβαίνεις, σηκώνει το θέατρο στον αέρα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλο το κανάλι καταρχήν, γιατί γέλασε σήμερα μαζί σου. Να είστε καλά κι εσείς και το κανάλι σας. Αύριο τι κάνεις, άμα δεν έρθει Βάζο, θες να ξαναρθείς? Θα πάμε για καφέ αύριο, ναι. Όχι, να ξαναρθείς εδώ. Εδώ θα πιούμε καφέ. Ωραία, τέλεια. Ελπίζω να πέρασες καλά και να μην είπαμε κάτι που σε έκανε σταθεί. Όχι, δόξα τω Θεώ. Όλα κι όλα. Εσύ δεν απάντησες και πουθενά σε αυτές τις ερωτήσεις. Να είστε καλά και έχετε χαιρετίσματα τη Βάζο. Τα φιλιά μας θα τις δώσεις. Πολλά.